Κυρίε μου και κύριοι, υπέροχο μα κοινό, σα καλωσορίζουμε στο δεύτερο podcast μας Το οποίο, παρακαλώ το Θεό, να έχει την ίδια θηριαμβευτική αποδοχή που είχε το πρώτο, με καλεσμένο τον υπέροχο, τον ακριβαθόρητο και λατρεμένο μα φίλο, Βασίλη Μπισμπίκη. Σε όλη αυτή τη σειρά των καλεσμένων, εκτό φυσικά από του πρωταγωνιστέ τη τηλεοπτική σειρά, θα έχουμε καλεσμένα θρηλυκά, επώνυμα πρόσωπα, που πέραν του μαγικού του ταλέντου, έγραψαν μια λαμπρή ιστορία στην ελληνική διασκέδαση. Αναφερόμαστε στην ευλογημένη εποχή της δεκαετίας του 80, όπου ο Καλός Θεούλης και ο Άγιος Ανδρέας Παπαντρέου δημιούργησαν τις συνθήκες και οι Έλληνες γνώρισαν ένα ξέφρνο πανηγύρι χαράς και φιού, όπου ζήσαμε όλοι οι μαγικές νύχτες που μέχρι σήμερα έχουν μείνει ανοιξίτηλα στο μυαλό μας αυτές οι εικόνες δεν πρόκειται ποτέ να επαναληφθούν και εξαίσια πιστεύω αποτυπώνονται στην τηλεοπτική σειρά του Α. Κυρίες και κύριοι, και τώρα θα σας παρουσιάσω μια υπέροχη κυρία. Σύμφωνα με τον ε, Κώστα Ζουράρη, η αίρια της πίστας και όπως είπε και ο μεγάλος Στέλιος Χατζαντζίδης, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της νεότερης γενιάς. Καλωσορίζουμε Βελκόμε, όπω λέμε στο χωριό μου. Καλώ ήρθε, όπω λέμε στη Γερμανία, αγαπημένη μου, Κατέργινα Στανίση. Καλώ <laughs> σε βρίσκω, θα πω. Πώ αισθάνεσαι, Πολύ ωραία που σε βλέπω μετά από τόσα χρόνια και έχουμε να πούμε πάρα πολλά εμεί οι δύο. Χαίρομαι. Μοιραζόμαστε από τα παλιά. Να σου πω ένα μυστικό. Δεν στο ναι. είπα προηγούμενα. Έχουμε δουλέψει μαζί, στο λέω τώρα. Έχουμε υπάρξει μαζί καλλιτεχνικά. Ε, αρχέ δεκαετία του 80 Επίσης. σε ένα, Επίσης, ένα καταπληκτικό μαγαζί στο Monsenier Πλατή Αμερική, όπω τη Μαρκίζα ήταν δύο λαμπρά ονόματα. Ήταν Τζένι Βάνου και η Ρίτα Σακελαρίου. σε θυμάμαι. Ένα γλυκό λόδρο ο Κοίτσι, με μια φωνάρα τεράστια. Ακόμη ο, ο Θεό Μουσαφίρη δεν σου είχε ε, δώσει τραγούδια. Ήσουν λίγο αμήχανη, πολύ καλοσυνάτη. Εγώ αν θυμάσαι ήμουνα με τον Παύλο του Χαπούπη, ήμασταν δυο παιδιά που κάνουμε κάποια σατυρικά νούμερα, κάτσαμε λίγο όμω. Μα διώξανε μάλλον γιατί δεν είχαμε επιτυχία. Λοιπόν. Πε μου λίγο. Άγαλε, λέμε, άπαξ και τέτοια. Μπράβο αυτό. Έκανα και εγώ και τη Μαρινέλα και τέτοια που ήταν. Ναι, ναι, ναι. Σαν ρεβί πίστευα. Κοίταξε τα μουζό και τότε. Θυμάσαι καλά. Ήταν πιο πολύ τραγούδι και έφυγε και τέτοια. Ναι, ναι. Δεν ήταν τα σόου και τέτοια. Όχι, όχι. Αυτά έγιναν μετά. Πε μου λίγο. Έχω μια πορεία. Πώ ένα κοριτσάκι 16 ετών κάνει τα πρώτα του βήματα στη Γερμανία σε μπουζούκια που ήταν άγριες εποχές, ήταν άγριες οι νύχτες, δεν σε ωραίγονταν όλοι, ναι. δεν, δεν ορμούσαν πάνω σου. Πες μου λίγο την εμπειρία αυτή. Στη Γερμανία ήμουν εκεί κάπως στα 16. Δούλευα βέβαια, άλλες δούλες mm -hmm. Ναι. Αλλά το τραγούδι Τώρα αυτό είναι, έρχεται από μόνο του. το είχα από μικρό. Όχι όμω ότι πίστευα ότι θα γίνω στα και mm -hmm. κάνω καριέρα και τέτοια. Ποτέ. Το είχα φυλαχτό μέσα μου, κρυβό. Ναι, τραγουδούσα έτσι. Πώ πήγε όμω ένα κοριτσάκι μικρό. Τραγούδισα απέναντί μα ακριβώ. Ήταν μια ταβέρνα που κάπου κάπου φιλοξενούσε ελληνικά συγκροτήματα έτσι. Mm -hmm. Όχι πολύ σαν, αλλά, σαν ομάδα, τουριστικά, α πούμε, κάπως ναι, ναι, έτσι, ναι. τραγούδια. Μου ναι. ε, δώσανε το μικρόφωνο. και τραγούδησα κι εγώ. Η καρδιά μου πήγαινε στο χίλια. Πρώτη φορά έπιανα μικρόφωνο. Τα μικρόφωνα και τα τετράγωνα που δεν ήξερα ποια είναι η καλή και ποια είναι η ανάποδη. Φοβερό. Από ναι. πού ακούει τη φωνή, από εδώ από εκεί. Τέλο πάντων, τραγούδησα εκεί. Ε, μέναμε κοντά στο. στην Γκάδη. Πολύ mm -hmm. κοντά. Σε ένα κοριό βέβαια, έτσι. Την άλλη μέρα ήρθαν με ψάχναν από τη μάνα μου να πάνε να τραγουδήσουν γκάλι και τα λοιπά. Κάπω έτσι έγινε. Πήγα εκεί γιατί. Η πρώτη βραδιά, α πούμε, πώ ναι, ήταν. Η πρώτη βραδιά. Ποπο έτρεμα. Ήρθε η αστυνομία και με έπιασε από τα αυτή. Σου ανήλικο. Ναι. Μου λέει διάλπη του. Είναι αυστηρή η Γερμανία. Ναι, 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 ναι. Πόσο χρόνο είσαι, λέω 16. Έπρεπε να παίζω στο κρεβάτι σου, μου λέει. Και αυτή πάλι από 8 η ώρα να πάρω το κρεβάτι σου. Ναι. Τα εγκλήματα που κάνανε τα ξεχάσανε. Ναι, ναι. 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 τέλο πάντων. Τέτοια νοοτροπία είχαν. Ε, εντάξει, επιβίωσα με εποχή. Θυμάσαι ποιο τραγουδί είπες πρώτα. Εγά, Ναι, Φωτεινή μαυράκι τότε. Αγαπημένη Μαυράκη, Α, μ' αρέσει. Ναι, φωνάρα μεγάλη, αλλά και δύσκολα τραγουδία κι εγώ. Και αδικημένη, ε, Έπεφτα ναι. στα δύσκολα, ρε παιδί μου. Ναι. Τόσο πολύ μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, τραγούδια της εποχής εκείνης βέβαια. Πιο πολλά αντρικά, Αγγελόπουλο. Ναι. Ε, πολύ αγγελόπουλο, ναι. Αγαπημένο ναι. Έχω δουλέψει μαζί του, όνειρο. Ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Ε, και όταν χρειάστηκε να κατέβει κάτω στο τραπέζι για εκεί, κατέβηκε. Κατέβηκα. Πώ δεν κατέβηκα. Εννοεί, Αυτό ήταν υποχρεωτικό τότε. Πάντα ήταν. Όσο καλή φωνή και να είχε. Mm -hmm. Αυτό δεν μπορούσε να το αποφεύγει. Βέβαια τώρα κάποιο άλλο, όχι, αλλά εγώ, γιατί κάποια στιγμή το είπα αυτό, και κόντεψα να παραξηγηθώ. Καλά. Ότι... Β... ότι, κάνανε ο δεν κάνανε και όλε. Αγάπη μου, γλυκιά, το κόσμο Το έχω πει και το ξαναλέω πάλι. Ήταν δημόσιε σχέσει. Ήταν δημόσια, σχέσει. Όπω λένε ήταν... σήμερα, ναι. Όχι γιατί ήσαν και καλά, δεν σε έπαιρνε το κρεμάτι του μα... άνθρωπου. Είσαι ίσα από τα αφεντικά. Δεν θέλανε να είναι εύκολε οι γυναίκε. Έπρεπε να τον πελάτη να τον καψουρεύουν και να μείνει. Με... Και... Ναι, και... Αλλά είχαν και μια άσχημη Α πούμε, πλούσια, εγώ, με τον τραγουδιστή. <συντή> 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 <με> τον σερβιτόρο <συντή> σε διώχνανε. Απαγορευόταν. Ήταν, ναι. ήταν στις, γιατί υπήρχαν, είναι οι δέκα εντολέ τη Κοσομασιών που λέω που απαγορεύεται η τραγουδίστρια να τα φτιάξει. Ναι, ναι. Με... Μα μιλούσε. Μιλούσε ναι. μόνο και σε δύο γραμμάρια από τη δουλειά γιατί μιλούσες μιλούσες. με τον ναι, τραγουδιστή, α πούμε. Μόνο με του δυο των αθλητικών που επιτρέπανε. Άσχημα πράγματα mm -hmm. πολύ. Mm -hmm. Mm -hmm. Ναι. Ήταν, εκεί, ήταν... Hey, ήπια εκεί, επεινέ. Ήπια ε, πολύ. Mm -hmm. πολύ. Mm -hmm. Δηλαδή όσο και να. Γι' αυτό τώρα δεν πίνει δε καθόλου. Να πέφτανε κάτω και τέτοια. Που όταν βλέπω σαν πανέρα, <laughs> τρελαίνομαι, δεν θέλω ούτε να τη βλέπω. <laughs> να ναι, ναι, αλλά ε, τώρα μικρό κορίτσι και όλες ήρθα στην Ελλάδα, <laughs> ξέρεις, με <και> 18 <18χρονο> κοπελάρα. <laughs> Ξεκίνησα από τη Λάρισα πρώτα. Στο λικό, Μοκάμπο, να σου Στο βλέψει. Μοκάμπο, μαγαζί ψηλικό βέβαια. <laughs> ναι. Την παλέτα, τη... Να στείλουμε τα φιλιά <laughs> στη Λάρισα, είναι για μένα είναι η δεύτερη μου <laughs> <δεύτερη> πατρίδα. Λάρισα βέβαια. <laughs> ναι. ε, πολύ ροϊκή εγώ. Και στο τέλο ψέματα mm. στο γυρού και το... και το μαγαζί, ότι η μαμά μου είναι άρρωστη παλιά, γιατί ήμουν ήδη ένα χρόνο εκεί. Και mm -hmm. εκεί με έστειλε ο Νίκολσον, ο οποίο γνώρισε στη Γερμανία. Ο Νίκολσον ήταν και δικό μου ατζέτη. Ξέρει ναι. τι, είπα από τον Νίκολσον, τον πήγα για πρώτη φορά. Έναν πολύ επιβλητικό κύριο, ο οποίο κεντούσε αυτό και μου έκανε εντύπωση. Και εμένα μου είχε κεντρήσει πολλά πράγματα. Ναι, ναι φοβερό τύπο. Δεν υπάρχει πια. Ναι, μέρα, μετά έγινε ναι. μοναχός, παιδιά ναι, στην Πάτμο. Ναι, ναι. Εντάξει, αγίασε. Ναι. Ναι, ναι. Να πω κάτι, να σταθούμε λίγο στο θέμα τη κοσομασιών που έχει πολύ πλάκα για μένα και πιστεύω ότι σε λίγο θα το δούμε και στην τηλεοπτική σειρά. Θα δούμε έτσι τέτοια επεισόδια. Δεν είναι εύκολο όμω το κοσομασιό Μπορεί να παραξηγηθεί. Ε? Μπορεί να παραξηγηθεί, δηλαδή από τον πελάτη. Ναι, όχι, πες, να, να πούμε λίγο ε, πώ αδειάζαμε τα μπουκάλια. Κοίταξε, μέσα στα Έχεις μαγαζιά αυτά. έχω πολλέ φορέ. Μέσα ώρες. στα μαγαζιά αυτά άνθρωποι που ήταν περισσότεροι άντρε. Ναι, πάντα. Ναι. Λοιπόν, το Σάββατο, α, και καμιά γυναίκα, ας πούμε. Ξέμπαρκη, ναι. ναι. Όχι, ναι. ναι. Ναι, 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 Λοιπόν, τώρα, όταν πίνεις παραπάνω από όσο πρέπει, θα παραφερθεις mm -hmm και στη διπλανή σου και στου άλλου ανθρώπου, και τα λοιπά, στα μαγαζιά που γυνόντουσα. Αλλά μπορεί να γιατί πήρε προ το τραπέζι και σου λέει η, 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 η επιχείρηση ότι εκεί. Τι πίνεις ας πούμε Θα πεις σαμπάνια Τι σαμπάνια Το έπαιρνε από πού είσαι Όταν έρχεσαι από την Αθήνα <σομίλυκλο> το σαμπάνια το, το λέγανε οι κοπέλε, γιατί λέγανε θα πει σου ίσκι, λέει πονάει ο λαιμό μου, θέλω σαμπάνια, γιατί ο γιατρό μου έχει πει σαμπάνια. Εντάξει, και κάποιοι εντάξει. το δέχονταν, ε. Κάποιοι τώρα σοφίσουν να έχει, οι κοπέλε τι να πούνε, εντάξει τώρα. Αλλά μερικοί Πολά. έχουν φερθεί άσχημα οι πελάτε, εννοεί. Ναι, βέβαια, προ τίποτα, Πολλά άσχημα. Πολλά. Ε, σου έχει κάτι ευτράπελο όταν χύναμε τη σαμπάνια, το ίσκι κάτω, α πούμε. μια φορά πήρα το ποτήρι, γιατί είχα πολύ και ήταν το πρώτο ποτήρι που έπινα. Δεν πήγαινε κάτω. Έλεγα, Θεέ μου, πώς θα... Με τα χίλια ζόρια το πρώτο, αλλά το δεύτερο και τρίτο, μετά... Συνήθιζες, τέλο τέλος πάντων, απέναντί μου κάθεται ένας νεαρός, εδώ εγώ, παρέα. Το πετάω και πάει στα πόδια του. <laughs> Ευτυχώ το παιδί ήταν τόσο πολύ καλό. Με κοίταξε. Μια... <laughs> που λέει, με έβρεξε να έκανε Που καταλάβαινε ο άνθρωπο γιατί έγινε. σου πω κάτι, Άλλο μου. Άσχημε εμπειρίε βέβαια αυτέ. Εντάξει, το τον είναι έχουν πλάκα. Πιστεύω, ναι, τώρα γελάμε τότε, κλαίγαμε τότε. Γιατί το πρωί δεν ξέραμε πώ πηγαίναμε στο ξενοδοχείο. Ποιο μα πήγε, ο ταξιδιώτη, ο σκληβιτόρο. Δεν θυμόμασταν άσχημα πράγματα. Δεν ζει. Γιατί ήταν και το ρίσκι. E Πολλέ φορέ ήταν χήμα όλα ε, αυτά τώρα νωσιά. Και σε τρέλαινε, ναι. ναι. Mm. Πιστεύω ότι έλαβα μια εξαιρετική μόρφωση πάνω σε αυτή τη δουλεια mm -hmm. Εμπειρία μεγάλη. Συγκλονιστική. Ναι. Που αυτή τη στιγμή σε βλέπω και ξέρω τι τραγούδι θα σου πω σε βλέπω, δηλαδή με μόρφωσε πολύ σε όλου του τομεί. Πιστεύω αυτό που λε. Ναι. Είναι συγκρονιστικό αυτό που λες. Θα ναι. μου πει τώρα, αν σου, σου λέγανε τώρα να το κάνει αυτό, θα, θα προσπαθούσα να τα αποφύγω. Τότε όμω δεν υπήρχαν ε, επιλογέ ένα κορίτσι που ήρθε από τη Γερμανία μόνο του και θέλει να δουλέψει. <σχελίως> όχι, <όλη, σχελίως> Και όχι. Είναι μικρό, εντάξει. Δεν ναι, καταλαβαίνει τότε τι, τι γινόταν, α πούμε έτσι. <σχελίως> <ας πούμε, σχελίως> λοιπόν, ήταν άγρια η νύχτα τότε. Ναι, ήταν, όμως, ήταν άγρια. <σχελίως> ήταν άγρια, σε αλλά. Ήταν άγρια, 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 αλλά. εγώ πιστεύω ότι Κατερίνα έζησε μια ζωή αν όχι ε, αν όχι ιδανική συγκλονιστική γιατί έχει ζήσει ε, για πάρτι σου και έχουν μαγαζιά έχουν ε, χαρακωθεί αν... Ο, έχω δει και ε. πολλές χαρές πάρα πολλές χαρές πες μου τις χαρές και τους έρωτες και αυτά που κάνανε για σαν ε, τις Κοίταξε, μετέπειτα ας πούμε που... όχι Κατώ... που έγινε σφύρμα πριν λέμε ναι, Α, εντάξει, πριν, εντάξει, πριν, εντάξει, πριν εντάξει. δεν μπορώ να πω ότι είχα πολλές χαρές γιατί η ναι. αυτή που έκανα ήταν mm -hmm. πολύ σκληρή έπειτα Είμαστε από φτωχή οικογένεια και ό,τι έπαιρνα Α πούμε, πήγαινα να. Ο γυρούκη αυτό. Ο... Τότε όμω υπήρχαν επιχειρηματίε ζωστοί. Ναι. Πόσο θέλει, 10, πάρε 9, αλλά θα τα πάρει. Κάθε εβδομάδα μα έδινε επιταγή. Και το φάγερο ήταν έτσι. Δευτέρα. Ναι. Έτσι, μόνο, αλλά πήγαινα στην τράπεζα. <laughs> Ξέρεις. Εφτά μέρες βλέπαμε, ναι. Ναι, βλέπαμε μέρα. Λοιπόν, έπαιρνα τα χρήματα και όπω τα έπαιρνα, τα έστελνα στη μάνα μου. Το ίδιο έκανα. Yeah. Μα όλε οι κοπέλε έτσι είμαστε. Τι νομίζω ότι ποιο ήθελε να πάρει δουλευτό τέτοια δουλειά τότε, ειδικά α πούμε. Κατάλαβε τι. Mm -hmm. Ενώ τώρα σου λέει: Κάνω τον τέμο μου. Αυτό θα πάω, θα ναι. προχωρήσω και μια χαρά είμαι. Ναι. Ποιο δεν σε δε σου, ε, ε, κανείς, να κάτσει να πει και τέτοια. Αλλά εμένα μου έκανε ένα καλό αυτό. Προσπαθούσα να είμαι συνέχεια στην πίστα να κάνω φωνητικά. στο Τέρση, ε, να βγαίνουμε όλοι μαζί στου άλλου τραγουδιστέ. Λοιπόν, ακόμα και στου άφωνου, mm -hmm. ξέρει να κάνω αυτό, για να είμαι πάνω στην πίστα και εκεί. Ψήθηκα, πώ να σου το πω, ω τραγουδίστρια. Εγώ πιστεύω, είναι αυτό που λέω ότι Ψήθηκε. Ψήθηκε στην ερμηνεία, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι λαϊκό τραγούδι είναι αίσθημα, είναι πόνο, είναι τρόπο ζωή, ρε παιδί μου εάν δεν έχει, έχει κάποια τραγουδίστρια περάσει αυτό που πέρασε στη Γερμανία, αν κάποιο δεν έχει ζήσει την, την παιδική ηλικία του Μανώλη Αγγελόπουλου, αν, δεν έχει τον τέρτη τη Τζένις Βάνου, δεν μπορεί να έχει την ερμηνεία όταν είσαι απόφυτο οδείου. Ο απόφυτο οδείου. <στονίκοντα> ται, τι είναι, είναι, είναι παγάκια, είναι κρύο πράγμα. Κοίταξε, εκείνοι έχουν τη μόρφωση οι άνθρωποι. Έκατσα χρόνια στα Θεραννία Να μάθω πέντε πράγματα. Δεν είμαι κομπλεξική, τους παραδέχομαι. Αλλά εγώ έχω το βίωμα. Είναι μεγάλη δουλειά αυτή. Άλλο Καμ, τον, άλλο τ άλλο. Καμία μόρφωση, άκουε με που σου λέω, δεν μπορεί να αντικαταστήσει το, την ερμηνεία τη δική σου, μυστική μου έρωτα. Άξ. Να έχει πάει σε 500 οδεία. Αυτό που έβγαζε εσύ, αυτή η μαγεία, αυτό που, που αργότερα το 1993 είχε πει ο, 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 ο Ζουράρη για σένα, θα το πούμε μετά. Ο Καζαντζίδη σε χαρακτήρισε μία από τις πιο σπουδαίες φωνές. Μα αλλιώς ναι. και ο Καζαντζίδη. δεν ήταν άνθρωπο που θα έκανε αυτό που του έλεγες εσύ. Το έκανε γιατί το πίστευε και mm -hmm, mm -hmm. να τραγουδήσω μαζί του δεν είναι... Τι μαγικό αυτό το... Το έδε. Ε, 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 πώς το είπα. Δεν είσαι εσύ. Δεν είσαι εσύ. Το Σαν δουέτω, τις άλλες αγάπες. Το έδω, το έδω, ναι. Το που που γεννήκανε στάχτε. Μαγικό ναι. Μαγικό τραγούδι. Ναι, 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 ναι. Πιστεύω ότι το ζητάνε ακόμα αυτό τώρα το τραγούδι. Ναι. Αν και αυτό το τραγούδι από θέμα εταιρεία τότε δεν προωθήθηκε ποτέ. Καθόλου. 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 Πήγε μόνο του. Mm -hmm. Ναι. Ε, α, θέλω να να, να, να. να, πάω πάλι πίσω με την κοσομασιόν. Mm -hmm. ε, ήθελα να σου αναφέρω κάτι πολύ κομικό που λέγαμε πώ αδειάζαμε. Μου έλεγε ένα φίλο μου ο Γιάννη Ολέκα, τραγουδιστή, μια φορά. Ο ναι, έχω ναι. ναι, μια φωνάρα. Παλιά. Τα λέω Μαρινέλα αυτό. Καλό ναι. παιδί. Πολύ καλό παιδί. Ναι, και τώρα είναι ο ίδιο. Ναι. Και μου πένεσαι τόσο πολλά φιλιά. Ε, ε, αυτό ε, κάνανε εικοσομασιόν μαζί με μια φίλη του ε, σε ένα μαγαζί κάπου στην Λακωνία. Δεν ξέρω. Όχι, oh, oh σκάλα Και έχουν έρθει οι αγρότε και αυτά και έχουν βγάλει τι μπότε. Και του λέει η φίλη του, λέει, να, να αδειάζουμε. Λέει, πήραν ένα μπουκάλι, το αδειάσανε, δεύτερο, τρίτο, στο τέταρτο. Ο άλλο έχει βγάλει τις μπότες, ο Γιάννης έχει πιει και αυτά και ρίχνει κάτω το ουίσκι. Το με, τα, με τα παγάκια πάει με στην μπότα όλο αυτό. Πάει ο δυστυχής να βάλει το αυτό και λέει: Βρε Γιάννη μου, λέει. Εντάξει, λέει. Γιατί και οι πελάτε καταλαβαίνουν τώρα όλο αυτό το πράγμα. Αλλά θα πάθω λίγο κρυοπαγήματα. Δηλαδή τέτοια έχουν συμβεί. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσει που γίνανε έξελιοι οι πελάτε. Έχουν δει οι τραγουδίστριε. Έχουνε... Έχω ζήσει τέτοια. Και τα ξέρω κι Αυτά. Λοιπόν, πε μου λίγο. Αλλά κοίταξε το να σάδο, σε διακόπτω. Ναι. στη δουλειά αυτή, γνώρισε πολλού χαρακτήρε. Α πούμε, άλλο έρχεται το κουστούμε, την γραβάτα, με τον κύριο κτλ. Και, και μετά, από καλά δύο ώρε, α πούμε, βλέπει άλλον άνθρωπο. Εκεί κάνει σύγκριση. Λε τι γίνεται έτσι. Έμαθα του ανθρώπου. Αυτό που λέει: Σε χαλάει το ίσκι, ναι. Εντάξει, εγώ. Σε χαλάει το ίσκι. σω εκεί δείχνει το πραγματικό το... σου εαυτό. Σωστό. Είναι άλλοι που γίνονται γλυκύτατοι με, με τη σούρα. Είναι άλλοι πάλι κοπέλε, θυμάμαι το τεκμήριο στο ξεροδοχείο. Mm -hmm. Έκλεγαν τα κορίτσια, ξέρω εγώ, το πρωί. Δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε, ξέρω εγώ. Θυμόταν του αδερφότε που του είχε σάψει. Βλέπει ο καθένα, είχε τα δικά του τώρα. Πε μου λίγο ρε παιδί μου. Κάποια έτσι τρέλα που έχει κάνει. Για πια. Πες, τα μαγαζιά που έχουν κάνει για σένα, Πε με ένα μαγαζί. Κοίταξε. Ε, τη μεγαλύτερη, ας πούμε, αυτή που, ζημιά που έγινε για σένα. Ναι. Έ, έγινα. και σαν φίρμα, δεν μα πειράζει, ναι. Εντάξει. Πιστεύω με όλα αυτά. Δεν είναι ωραίο να το λε, αλλά θα το πω. Mm -hmm. Έγινα μία σωστή επαγγελματία. Mm -hmm. Δηλαδή, επαγγελματία θα πει ότι αυτό που κάνει το κάνει σωστά. Mm -hmm. έτσι, δηλαδή, δεν είναι παραξηγήσιμο αυτό. Mm -hmm. Λοιπόν, αλλά εγώ έχω κρατήσει, δόξα το Θεώ, που η νύχτα, η δουλειά, τα χρήματα, η δόξα, είναι ένα γλυκό κρασί που μπορεί να σε ζαλίσει και να κάνει άλλα πράγματα εκτό του χαρακτήρα σου. Mm -hmm. Προσπάθησα με νύχια και με τόντια, όταν ξέφευγα κάπως έλεγα «Ε, τι κάνεις εσύ, από πού ξεκίνησες, ποια είσαι, τι, σηκώσαμε μύτη, Δηλαδή έκανα μάθημα στον εαυτό μου. Mm -hmm. Ναι και με κράτησε. Λοιπόν θέλω να πω με αυτό ότι είμαι άνθρωπος αυθόρμητος και στην πίστα και δεν είναι μόνο η φωνή. Πες ότι τα μέρα είμαι κλεισμένη ρε παιδί μου. Θα περάσω καλά στην πίστα γιατί ο κόσμο. δεν δίνει σημασία και βλέπει mm -hmm. την Κατερίνα όχι τη Στανίση. Mm -hmm. Πες μου μερικές τρέλες που έχει κάνει Ήμουν ωραίο κορίτσι. Μα και τώρα είσαι ωραία, εγώ, η ναι, πες μου. εγώ δεν ήμουν η Μπάρμπι, ναι. Ούτε η Δήμετρη, ξέρω εγώ. Αλλά είχα πολύ κοινικότητα. Ήμουν κορίτσι που και ήξερα και δούλευα την πίστα mm -hmm. Πολύ με τον κόσμο και τα λοιπά. Και πήγαινα πάντα κοντά στις γυναίκε, γιατί mm -hmm. Ξέρεις, άμα τον άντρα, η γυναίκα μπορεί να και να πει: τι γίνεται. Αλλά με συμπαθούσαν όμω. Κάποια μήναι, τρέλα δεν και θυμάσαι, δεν θυμάμαι στη Λάρισα. <laughs> στη Λάρισα. Εντάξει, όταν Τα πιάτα ναι. είχαμε τα κυμπότια, τα ποτήρια. Ε, ε, Πώ δεν σ, θυμάμαι, δεν σ, θυμάμαι σ, τα σπασίματα, σ, 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 τα πόδια μου. Στη τα Λάρισα για πρώτη φορά είδα σακούλε σκουπιδιών ναι. και να είναι μέσα για επιδοτήσει και να λένε ο άλλο να έχει εκατομμύρια. Δηλαδή πρέπει να έχει πολλά τέτοια, α πούμε. Ένα με τα λεφτά. Μύρισε η Μύρισε το μαγαζί όλο. Και είχα την ατυχία και με φωνάξανε εμένα να κάτσω εκεί δίπλα. Δεν <Η Cold> είχε και ένα σπρέι <σχ että> το. Και ήταν ματσωμένο αυτό που ήταν τα λεφτά μου εκεί. Μάτσα τόσα. <Η> <σφάλι>. <Ο Σε> Τούλα. <σπάτο>. Τούλα. <4 toujours> Τότε ξέρεις τι έλεγαν. Ένα μπουκάλι ουίσκι, η μια γυναίκα. Ναι. Το μπουκάλι του ουίσκι, να μην το πω το όνομα. Είναι ναι. ένα τετράγωνο και το βάζανε για μαγιά ξαποτώ να πούμε. Στο έτσι. Λοιπόν, τώρα πού να το κάνει αυτό ναι. Ήταν πολύ δύσκολη η πελάτη μερικοί. Πάρα Βέβαια. πολύ. Ναι. Και αποφασισμένη. Ναι. ναι. Ε, και το πρωί μου λέει: Θα φύγουμε μαζί. Αμά. Τώρα. Και είχε κάνει κατάσταση μεγάλη. Ναι. Βέβαια. Ναι. Με πιάνω τα κλάματα γιατί ήμουν και πρωτάρα και πήγαινα στο φοινικό. Λέω έτσι και έτσι. Μα να αφήνει έκλειγα και τα λοιπά. Λέω αυτό το λέμε πάλι λέω μαζί το πρωί. Φοβάσαι μου λέει. Στέλνει δίπλα μου τη, τη Μέρη τη χορετρια mm -hmm. Ντάλ. Που είχαμε γίνει και φίλε. Αυτή ήταν ατσίδα αυτά. <laughs> ναι. Κάνε πίσω μου λε. Είναι πιο πέρα. Έκατσε αυτή. Ε, το πρωί φύγαμε από την πίσω πόρτα φυσικά. Γιατί Έχω δει, σε... έχω κοπέλε που έχουν υποσχεθεί. Έχουν, δεν ε... κάνεις, ε... πράξεις, δουλειάς, Γιατί πράξεις. μια κοπέλα να... μπορούσε να κάτσει σε πέντε τραπέζια και στου πέντε να κάνει κατάσταση. Μετά το πρωί τι έγινε, που περιμένουν όλοι. Ναι, έχω ε... δει να λυποθυμάνε δίθεν κοπέλε. Ναι. Ναι. Κοίταξε. ε, ε μου. Ήταν και το έξι πέρα, Όταν λέμε παίρναμε λεφτά, δεν παίρναμε τα εκατομμύρια, ναι. Αλλά ήταν σίγουρα μα. Λένε ναι. Λένε ότι ναι. χρυσέ εποχέ. Χρυσέ εποχέ ήταν διότι Ξέραμε ότι και αύριο έχει μεροκάμα το είχαμε δουλειά. Μπαίναμε τα εκατομμύρια πια. Ούτε και σαν ονόματα, Όχι, για όνομα Ναι, σωστό αυτό που λες, ναι. Εντάξει. Απλά ήταν εύκολο να βρει δουλειά μια γυναίκα. Άμα ήταν γυναίκα, ναι. τότε αν θυμάσαι τον άντρα, ο άντρα θεωρεί το άχρηστο. Θέλανε μόνο άντρα, θα ναι. κανένα τραγουδιστή που θα τα έλεγε για να κλείσει το πρόγραμμα, να πει βαριά τραγούδια κτλ. Πιο πολύ δουλεύαν έτσι. Αλλά α μην κατηγοράμε και τη νύχτα όμω, γιατί η νύχτα είναι όχι. μεγάλο σχολείο, τι γράμει, ε, ε, όχι, ναι, όχι, ναι. είναι μεγάλο σχολείο η νύχτα, ε, κάθε δουλειά ε, και τα δικά της είναι δύσκολη. οπότε μέσα από εκεί φάγαμε ψωμί και ποτέ δεν θέλω να ακούσω σκυλάδικο, mm -hmm. όχι, μέσα από εκεί αναδείχτηκα κι εγώ. Εννοείται, και πιστεύω... Δεν και... τραγούδησα στην όπερα και με είδαν και δεν άρθηκα λοιπόν Επίση, αυτό που το ψάχνουν όλοι πια, ενώ παλιά θυμάσαι δεν λέγανε τα σκυλάδικα και τώρα πλέον οι διανόμενοι και όλοι το ψάχνουν. Αλλά δεν υπάρχουν πια σκυλάδικα. Μα εκεί και υπάρχει ούτε το αυθεντικό ούτε όμως. Προ... Ε? Ναι, δεν υπάρχουν όλα τα μαγαζιά. αυτά κοπήκαμε με τώρα. Πολύ λίγα έτσι μαγαζιά ναι. στην επαρχία. Έω σπάνια, έτσι, το έτσι, λέω. Ναι, 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 Όχι, όχι. Αφού ψάχνουμε να βρούμε εμεί και δεν. Α, ήθελα να πω ότι στα χρήματα που λέμε ότι εντάξει, πέραμε κάποια λεφτά, αλλά. Ας πούμε, στο πρώτο μπουκάλι έπαιρνε 50 τραχμέ. Τα κορίτσια. Ναι, α, δεν το δω. Δεν το προλαβαίνω. Για να διάβαστο. Εσύ που είσαι. Το... Σαν πόνου, α πούμε. Εσύ που είσαι τα Ευαγγέλια τη νύχτα, ναι. όλα. δεν το. Ναι. Όχι, με κοροϊδέψαν, δεν μου δίνανε εμένα τίποτα. Μόνο το μέρο το έπαιρνε. Λοιπόν, στο δεύτερο εκατό αυτά ήταν το ταξί μα. Ήταν λεφτά. Εννοείται ήταν. Οπότε να μην γινει Ξανάγκαζε Ναι. Βέβαια σε άλλα ε, υπήρχαν βέβαια, πιο πολύ στα μπάρα αυτό γινόταν. Αντί για ουίσκι βάζανε η τσάι, η, η, ξέρω εγώ, η βερμουτά ναι, και τέτοιο. Είχα πάρει, είχα πάρει και ναι, αυτό και μετά σε, 100, είχα σε 100. Ναι, 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 σωστά, σωστά. Ε, Κατερίνα, θυμάμαι, νομίζω το 1993 ήταν. Ε, θυμάμαι τον ίδιο να λέει όταν γύρισε από το Παρίσι κάποια εκπομπή. Ναι. Του ζήτησε, νομίζω, ιστορίε για γρήγο ή σε μήνα. Δεν ξέρω ποιο ήταν τότε. Το, πειρί. ε, το, το ακούσει από τον Περιόχο αυτό. Ε, να υπάρχει μια συνέβρεση τηλεοπτική με μια τραγουδίστρια. Λέει ο Ζουράρη, λέει τη Φαραντούρη. <laughs> του λένε όχι τη Μαρία Φαραντούρη. Αυτοί ψαχνόντουσαν να ξέρει κάτι, να είναι ετερόκλητο το ντουέτο και τελικά σ' ακούει για πρώτη φορά σε ένα ζεμπέκικο και θυμάμαι χαρακτηριστικά λέει Έπαθα, προσκύνησα. <laughs> ο <Ζουράρης. laughs> και, πολύ το Ζουράρη. Και αρχίζουν τα διάφορα ακατάλληλα, τα άκρο γοητευτικά για μα βέβαια του Ζουράρη, γιατί. Ένα άνθρωπο ο οποίο ε, αρέσκεται στο να, να, να δημιουργεί ε, εντυπώσει, αυτό το έχει και μόνο χαλιδάκι. Και λέει στην τηλεόραση τώρα, με μια Κατερίνα αποσβολωμένη να ακούει, όταν ερμηνεύει το ε, μυστικό μου έρωτα, αναχαιτίζει το πάθος γιατί κάνει κρατήματα στη φωνή. Α, και έχει θα. μια συγκρατημένη αυστηρότητα. Έχει εκείνη την ιεροπρέπεια του ψαλμού που ελέγχει το λόγο, ο οποίος έχει μια τάση να φεύγει προς το πάθος και το πάθος το κάνει νου και ο νους ξαφνικά ψάχνεται και συναντάει το μυστικό μου έρωτα. Μ' αρέσει, μετά, βέβαια γίνεται μια αναπαραγωγή τεράστια που για μένα που σου έκανε πάρα πολύ καλό γιατί είναι σαν διαφημιστική καμπάνια ήταν αυτό. Βεβαίω. διάφοροι γελοί γράψανε δεν κατάλαβε τίποτα η Κατερίνα μα και εμείς και αυτοί που τελειώσαν τα πανεπιστήμια και εμείς που τελειώσαμε το δημοτικό δεν τα καταλαβαίνουμε. Ήταν ακατάλληπτα αυτά όλα. Απλά έκανε ένα παιχνίδι ο Ζουράρη, ο οποίο είναι ένα ακαδημαϊκό φιλόσοφο, ναι. λατρεμένο μου. Ναι, μου Αυτό ναι. Δεν το καταλαβαίνει. δηλαδή Αυτό μπορεί να το καταλάβει ένα πιο απλό άνθρωπο που δεν ξέρει γράμματα. Το είχε μπλέξει λίγο. Εντάξει, ήταν. Εί, ήταν ει, είναι εγωιτευτικό αυτό που κάνει. Μ' αρέσει εμένα, το ναι. Το πάθο που λέει. Αυτό δεν είναι μόνο στο ερωτικό. Και ο ψάλτη που ψάλλει, ωραία, έχει αυτό και το πάθος για Να το... έχει την ιεροπρέπεια καλά. του ψαλμού η φωνή σου. Ναι. Ο Ζωγαρή. Ε, βουράρης... ναι. Σε λάτρεψε όμω. Είναι ένα άνθρωπο mm. με βαθύ πνευματικό επίπεδο. Το ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Πε μου, το... ήρθε στο μαγαζί. ευχαριστώ, ναι. βέβαια. Είχε έρθει και εδώ και Θεσσαλονίκη. Περάσαμε πολύ καλά. Το σύγχρονο ναι. σα χόρεψε. Χαμό ναι. είναι. Βέβαια. Τον εκτιμάει πολύ ο κόσμο. Πολύ. Εννοείται, είναι ένα ναι. Ε φιλόσοφο. Ένα σύγχρονο Μποντλέρα, α πούμε. Είναι όχι, ναι, 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 ναι. είναι και άλλοι, αλλά απλησίαστε. Δεν μιλούνται. Αυτό είναι πολύ απλό άνθρωπο. Ω Ναι. Είχε τη μεγάλη τύχη να σου εμπιστευτεί την πρώτη σου δουλειά. Για μένα ένα, ε, όχι απλά μεγάλο δημιουργό, ένα εξαίσιο δημιουργό, εγώ τον ονομάζω Τσιτσάνι τη δεκαετία του 80. Είναι ο Τάξαν Σοφίρη. Τον λατρεύω. Δυστυχώ ένα άνθρωπο, ο οποίο δεν καταξιώθηκε όπω σε αυτή τη, τη γελία χώρα έπρεπε να, το, του δοθεί το μέγαρο μουσική στο ηρόδιο. Ανατριχάζω από το σκέφτομαι. Μεγάλο μουσικό. Μεγάλο μουσικό. Ναι. Όχι απλά μουσικό. Μουσικός, μουσικός είναι Μέγιστο. Και στη χρυσός. Ναι. Πρώτα πρώτα. Δεν υπάρχει τραγουδιστή που δεν έχει τραγουδίσει λαϊκά τραγούδια του Τάκη Μουσαφίρη. Το Μητροπάνο. Τα καλύτερα τραγούδια. Πολλέ φορέ ακούμε και λέγει Μουσαφίρη και το ξέρουμε. Ναι, βέβαια. Πώ ήταν αυτή η. Νομίζω ότι τότε στο Μονσενιέρ έκανε μουσική επιμέλεια, αν θυμάμαι καλά. Ναι, και στο Μονσενιέρ. Έτσι, Στο, αλλά, στο... Στον καρουσάκι, στον στον καρουσάκι, ναι. στο... καρουσάκι. Άλλο ιστορικό μαγαζί. Δούλευσα ναι, εκεί. δούλεψα ναι, ναι. Ναι, ναι. εκεί πολύ. Με διάφορα ονόματα. Ναι, ναι, Δεν ναι. είχα ακόμα κάνει ναι. δίσκο. Όχι, όχι. όχι Απλώ τότε εκεί στο Καρουσάκι τραγουδούσα τραγούδια που έγραφε ο Μασαφίρη. Τα έλεγα εγώ. Και αφού βλέπαν ότι τσιμπούσαμε τα έπαιρναν, α πούμε, οι φίρμε. Οι ε, άλλοι που ήταν εκεί. Έκανε ναι. αυτό σαν ρεπορτάζ, να δει τι, τι ναι. αρέσει και το έδινε μετά. Ναι. Ε, Ελπίζοντα κι εγώ ότι κάποια στιγμή, γιατί όλοι το λέγανε πια. Μα όλοι! Έχουν πελάτε. Γιατί δεν κάνει η κοπέλα. Επιχειρηματίζει από άλλα μαγαζιά. Φύγει από εκεί. Μείνε η ώρα τη τάδε. Αυτό εκείνο. Βιέλπε, κάνε να κάνει τραγούδια. Αλλά εγώ είχα πολλά εμπόδια. Α πούμε, ήμουν το άλογο που ήθελε να τρέξει. Ναι. Χωρί να ονομάσω Ναι, ναι, ναι δεν μα Ούτε και θέλω, ναι. τα γέμια. Έβρισκαν τρόπου και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και σου δίνει το μυστικό, το μυστικό ναι. μέρο. Έτσι. Ε, Έχει πια, μέρα, άλλα σου Ήπια κι εγώ. Ναι, ναι, πε το. Ήπια. Ναι. Ήπια. Πόσο έπεινα ένα δύο ποτήρια, ναι, ναι, ναι ένα ναι. γκολ. Ναι. Τέλο πάντων, τον έπιασα. Του λέω, ρε Μαέστρο, μου δίνεις τραχούδια, τα κάνω πρόβα, τα λένε οι άλλοι. Εγώ λέω, εμένα... Δεν έχω λέω να σε πληρώσω θα σου δώσω χρήματα για να κάνω δίσκο, δεν ξέρω πώς γινόταν πώς τότε. Πριν το κανένα αυτό που μου Ναι. Και ήταν Άγια ημέρα η βραδιά εκείνη, γιατί τότε όταν τελειώναμε το μαγαζί δεν φεύγαμε αμέσω. Όπω τώρα, κλειδώνω στο μαρί του Σουβέντιε, καθόμασταν όλοι μαζί, τραγουδούσαμε, λέγαμε τραγούδια. Δηλαδή, φτιάχνα το πρόγραμμα, τι θα πούμε αύριο. Ξέρω εγώ, ο, ο μαέστρο έλεγε: Ακούω και αυτό το τραγούδι, όλο και ναι, ναι. το τραγούδι έγραφε. Mm -hmm. Εγώ ήμουν απ' έξω. Ναι, Κάποιε άλλε κοπέλε οι οποίε δεν είχαν φωνή. Παίρνω, τα λέμε φωνή, έπαιρναν καλύτερο μαροκάματα. Α πούμε, έπαιρναν 2.000 χιλιάρικα, Εμένα μου δίναν 500. Πού να βγω, Πού να τα ίσω οικογένεια, πού να κρατήσω σπίτι, μάνα, αδέρφια. Όλα αυτά βγαίναν από την καμπούρα μου. Άλλοι του βέβαια. Mm -hmm. Δεν, το... mm -hmm. δεν πάρει κομπό. Mm -hmm. Θέλω να πω πώ είναι τα πράγματα. Λοιπόν, και ήμουν ρηχμένη συνεχώ. Γιατί δεν είχα α, κάποιο στήριγμα να με βοηθήσει. Μου λέει: Στο αρχίζω με στο χείο μου αυτό το τραγούδι. Το έγραψε μέσα στο καμαρίνι. Ταλέντο, με μια γηφορά, φορά φιλεθήκαμε, ε. να σου το πω. Ε? Φιλεθήκαμε μια φορά. Mm -hmm. Πρώτη φορά το λέω. Αχ, ωραία, πε το μου. Δεν πρέπει να το πω. Γιατί? Γιατί εκείνα χρόνια Σιγά, το, σιγά την αμαρτία που έκανε. Ο Τάκη, mm. Ναι. μου, ζει. Να φίλη στο Α, θα τρελαθεί. Πολλοί κόσμος θα τρελαθεί. Δεν ο πειράζει. Ο γιος με πήρε τηλέφωνο για χρόνια πολλά. Ναι. Λέω ρε, εσύ, ο πατέρα τόσο έχει αφήσει. Ναι. Φέρε να ναι. πούμε ένα Τέλο ναι. πάντων, και αυτό το φιλί. Ε, το άλλοι έχουν κάνει όχι άλλο, ναι. όχι τίποτα άλλο ναι. να πω ναι. ότι έγινε γι' αυτό. Ναι. Αυτό το θυμόταν, ξέρει. Έλα, ρε. Ναι. Και έγραψε το μυστικό μου έρωτα. Ερωτευμένο. Το τραγουδάω. Αυτό. Το τραγουδάω. Δύο χρόνια. Πότε θα το πω στο δίσκο, πότε θα το πω στο δίσκο. Α το έδωσε και δεν το βγάλετε. μέσα. Ναι, όχι. Με κίνδυνο να το πάρουν όλοι. Α, πα, πα. Ε, ε, το ζητούσαν. Ήταν ωραίο τραγούδι. Ναι, ναι. Θυμάμαι και ο Καραμπεσίνη εκεί, με τη Μαράντη στο ναι. μαγαζί αυτό. Ναι. Σαν του αλιγάτορε όλοι θέλουν να κλέψουν το αυτό, Το σου ξέρω. Και μου λέει ο Καραμπεσίνη. Άκουμε γρή αυτό το τραγούδι. Το καραπρόβαλε ναι. ναι. Θα είναι η πρίκα σου. Ο καραμπεσίνη. Ναι. Τέλο πάντων και το τραγούδισα μετά από δύο χρόνια. Μπα περιπτώσει ήρθε η η, 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 Αγία ώρα και το είπα. Ρεθάνο. Τι έγινε. Εκατό χιλιάδε αντίτυπα ει τα νήσι. Εθνικό σύμνο. Άλλη φορά θα πούμε περισσότερα. Εννοείται. Όταν τα... Απόφαση, Άρα το ένστικτό ενστικ, μου, γιατί και εμένα είναι ο μου είναι ο λατρεμένο μου συνθέτη. Αλλιώ πώ θα γράφει τέτοιο τραγούδι ξαφνικά. Γιατί, για ποιο λόγο. Έχει απόλυτο δίκιο. Μυστικά μου έρωτα, γιατί. Αυτό, και, και ένα, και, αυτό και ένα με την πίτσα, στην πίτσα που έχει δώσει το αγάπη, το αγάπη. τι αγάπη θέμω, α πούμε. Ναι. Αγάπι, η πίτσα. Μεγάλη, ναι. Μεγάλη. Μεγάλη. Ερμηνεύτρια μάλλον. Και ναι. πολύ, ήταν. Πήρε ωραία Λένε, α πούμε, ότι. Ε, και θυμώνω κιόλα όταν λε ότι δεν είναι λαϊκές Δεν λέω ότι δεν είναι λαϊκές λαϊκές τραγουδίστες είναι και σημερινέ. Πάρα πολύ καλέ. Ωραίε φωνέ. Καμία σχέση όμως. Αλλά άλλο λαϊκό εκείνο, το βαρύ. Απαλλαγώ, είναι αυτό που σου λέω ρε παιδί, μου το άλλο έσ... λαϊκό είναι εκείνο που λαϊκό είναι και δεν είναι και τεχνίζει και κάνει και mm. ε, λίγο έντεχνο, λίγο έτσι. Αυτό λίγο αλλιό. Που σου είπα θέλει αίσθημα, θέλει πόνο. Το πέρασε και εσύ, το πέρασε και η πίτσα. Λοιπόν, είναι άλλο πράγμα. Εμείς να μην, είμαστε... μην τα παντρεύουμε. Ναι, ναι. 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 Μετά καπάκι έρχεται ο Ταλάρα και με παίρνει Σημαν. και με βάζει. Μικρότερα στι 23 πόσου είναι, 23 ναι, χρονών, ναι, ναι. βρε. Στον το θυμάμαι το, Με ναι. παίρνει ο Ταλάρα, ήρθε και με, με, πήρε τηλέφωνο στο σπίτι. Εγώ τότε κάπισα, έπεινα. Σηκώνω το τηλέφωνο. Ναι. <laughs> ήταν και μόνο που κάνανε και φάρσε. Γιατί ήταν ένα και λέει: Σα βεστώνω τον τοίχο. Λέω: Σα τον τοίχο, βγήκα εγώ στο μπαλκόνι να δω ποιο σα βεστώνει τον τοίχο. <laughs> Εννοούσε άλλα. <laughs> πω, πω, από... μαγαθιάρα. Τέλο πάντων. Θα Και, και, μετά, και ναι. παίρνω ο <laughs> λάρα τηλέφωνο μου, λέει την κυρία Στανίση, αλλά δεν έχουμε μιλήσει ποτέ από κοντά mm. για να ξέρω. Και ήταν η, ο μεγαλύτερο στάρ. Ναι. Λέει, άσε μα και εσύ. Τα λάρα <laughs> το που πω. Το κλείνω το τηλέφωνο. Ξαναπαίρνει ο άνθρωπο. Μου λέει, είστε η Κατερίνα Στανίση. Λέω, ναι. Εγώ λέει, είμαι ο όταν Ταλάρα ο, ο τραγουδιστή. <Γυκλίδι> Όταν το θυμάμαι, ακόμα αυτό με πιάνει σύγκριο. Πρέπει <Γυκλίδι> να είχα κοκκινήσει, να είχα πίεση, δεν ξέρω τι είχα. Λέω χίλια, συγγνώμη. Άλλα εμπόδια εκεί. Να <Γυκλίδι> θέλω <Γυκλίδι> να πάω και να μην με αφήνουν. Α, τα, Τι δουλειά, και αυτά και εκείνα. Πήγα, ο Θεό με πήγαινε, παιδιά. Η μοίρα Που δι... τότε ε... γέμιζε Ολυμπιακά στάδια αυτό. Πήγαμε ναι. στον Ορφέα, από το Ταλάρα. Θυμάμαι, ναι. Πήγαμε, εκείνο με πήρε, τέλο ναι. πάντων. Για 15 μέρε, πάνω από μήνα κάτσαμε. Τι στο Ολυμπιακό στάδιο με πήρε, Θυμάμαι τι αυτό. Ωραία, όταν πήγαμε στο Ολυμπιακό στάδιο. Εγώ έβγαινα να πάνε ψωνίσω στη βάρκα από μένα σε ένα σπίτι. Το μπουκάμιζο για το εδώ. <laughs> Κοριτσάρα τώρα, παλιά <laughs> ναι. Σταματούσαν τα λεωφορεία και τα πτωχή. Το... Να βρε, να βρε, λέει η γυναίκα στον άντρα. Βρε αυτή, βρε αυτή, βρε που βγήκε με, με τον Ταλάρα, βρε αυτή, βρε που την είδαμε. Να λέει ήσουν φίρμα όμω, έτσι. Ε, τώρα ναι, ένα μου έλα ναι. τα είχα. Ναι, ναι. Ήξερα το τραγούδι, ναι. αλλά τη Τανή ναι, δεν την ήξερα, την Κατερίνα. Δεν ήταν τηλεοράσει πολύ τότε, ναι. ναι, ναι, ναι. Απλώ ήταν απευθεία σύνδεση η ΕΡΤ και μα είδε όλη η Ελλάδα. Α, άρα, σου έκανε μεγάλο ρόλο. Δεν το ξέρω το 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 ναι. τον Νταλάρα, τον Νίκο τον Τον έστειλε ο Θεό. Τον Νίκολσον, Ος τον Λενιδιάτη, τον, τον, το τον Κοσμά. Το ναι. Ναι. Αυτοί είναι τρει άνθρωποι και βεβαίω τον παραγωγό, τον Νίκο του Καραγένη, ναι. ο οποίος με πήγαινε. Στου καλύτερου ιδιοθέτε να μου γράψει τραγούδια, να μην πω χάσω τραγούδα. Και μια φορά μου Συ λέει ο Καζατζίδη. Πολύ γράμμα. Πολύ γράμμα. Και μου λέει ο Καζατζίδη, όταν γνωριστήκαμε, έτρε μου εγώ τώρα θα έρθει ο Καζατζίδη στο στούντιο με το Σούκα και τα λοιπά. Γιατί πήραν τηλέφωνο, γράφαν τραγούδια αυτή τότε. Δεν ήταν σαν Θεό για σένα ο Καζατζίδη τότε, τώρα που και ήταν και, και ήταν, είναι. Ναι, 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 ναι. Κάτι που απρόσμενο αυτό. Δεν το περίμενα. Mm. Πήρω κουμπάρο στο τηλέφωνο, στο Σιέρα, στο στούντιο. Γιατί έκανα τραγούδια με το Σούκα, με το Πολυκαλιό, το Θανάσι. ο Σούκας, να εδώ είμαστε, λέμε το Κατερινάκι, κάνουμε δίσκο και τα λοιπά. Άλλη ένα να πιούμε καφέ. Ήρθα να πει, αυτή λέει έρχεται. έρχεται. Πόσε φορέ πήγες στο τουαλέτα για κατούριμα. Τι να σου πω. Ήρθε, περίμενα να δω ένα έτσι πολύ, με χαιρέτησε, με φίλησε. Μου λέει εγώ, σε παρακολουθώ. Μ' αρέσει η φωνή σου γιατί έχεις ένα λοιπό ιδιαίτερο τάτο. Τα... Φαντάζομαι και εσύ, το... ε. Ε, εγώ τι να το μιλήσω, στέκομαι στο στόμα μου και τα λοιπά. Τέλος πάντων γνωριστήκαμε. Και εκεί λέει ε, στον Σούκα, λέει για να ακούσουμε τι λέει η Κατερίνα. Λέει αυτά τα τραγούδια και τα λοιπά. ωραία, του άρεσε ας πούμε ένα τραγούδι. Και λέει, Στάκη, βάλε και το δικό μας το διάλογο να το ακούσει. Το δεν είσαι εσύ. Ναι, το άκουσα εγώ λέω από μέσα. Έχει γουστό, λέω, να μου κάνει πρόταση. Και το έτο κιόλα. Ναι, το έτο που δεν έχει κάνει το γυναίκα. Το έτο μόνο με τη Μαρινέλα. Ναι. ναι. Και ήταν η Άγια ώρα κι αυτή. Νομίζω το πήρα. Άρα έχει έναν ναι. καλό, έναν άγγελο. Πάρτο, που σε, λέει, ναι. πάρτο. Να το μάθει, όχι, λέω, εγώ το ξέρω και θα το πω. Και... Άρα τη κασέτα, από τότε μου είχε μείνει ότι ε, η πρόβα είναι απαραίτητη. Mm. Ας πούμε, να τα ακούσεις. Και μου λέει μετά αργότερα, που κράτησε η φίλα μας με και με τη γυναίκα του, μιλούσαμε στο τηλέφωνο μια ώρα, αφού μου λέει μάλλον μια μέρα φτάνει. πια Ναι, λέγαμε τα δικά μας, ας πούμε. Με συμβούλευε πολύ. Μου λέει, τα προσέγγισε το ρεπερτόριό σου. Γιατί μπορεί να πει πολλά τραγούδια και να μην μείνει κανένα. Και με δύο τραγούδια να μείνει στην Ιστορία. Τώρα στην Ιστορία, Στέλιο μου, δεν ξέρω. Έχει, έχει. Είμαι ευχαριστημένη Έχει μείνει. Και θυμάμαι, τώρα δεν ξέρω, πριν από χρόνια μου είχε κάνει εντύπωση που ε, είχατε μια ε, ε, τηλεφωνική επικοινωνία μέσω μια εκπομπή. Που θυμάμαι που σου λέει ο Στέλιο: Ωραία τα τραγούδια, λέει. Αλλά βάλε και ένα τραγούδι για τη μάνα, με συγκίνησε αυτό. Ναι, νοκούσε εγώ... ότι. Μην είναι, και να τα σου και τα εφήμερα πράγματα. Είχε, τρέλα με τη μάνα του. Ναι. Ναι, ναι. ναι, ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ειλικρινά σου λέω, όταν σε είδες σε μια τηλεοπτική σου εμφάνιση να λε: Όταν βλέπω το η νυχταμένη, τη σειρά του Α, συγκινούμε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Γιατί, βλέπω, ναι. ε? γιατί θυμάμαι τα νεανικά μου χρόνια τότε, ξέρει την επαρχία και αυτά που τραγουδούσαν εξωτερικό και αυτά πριν ακόμα κάνω δίσκου κτλ. Που ε, και ο δίσκος να κάνεις Εντάξει, μπορεί να είναι πιο εύκολο α πούμε ότι ναι. έχει πιο ε, ε, επιλογέ και τέτοια ευκαιρίε, mm -hmm. αλλά η δουλειά αυτή πάντα θέλει θρέξιμο, και πριν και μετά. Εννοείται, <laughs> και πάντα. Εννοείται. Ναι. Θυμάμαι... Αλλά συγκινούμε ναι, ναι. γιατί θυμάμαι πολλά από μένα. που έπρεπε να ήμουν εγώ εκεί να γίνει χαμό ανωκάτω, πέρα από του τοπιού, βέβαια. Το Οι οποίοι, ναι, ναι. οποίοι, βέβαια, καταπληκτικοί. είναι καταπληκτικοί, ναι. παίζουν τόσο πολύ καλά όλοι. Και ο Μπισμπίκη εκεί που ο, είναι ο, ο, ο Αφεντικό. Και, και ο Στάνκολ, ο, τα ο, κορίτσια μα. Και ο Στάνκολ, ναι, όλα τα κορίτσια, όλα τα κορίτσια. Όλα... Με κάποιον χαρακτήρα τα... από τι τραγουδίστρε μοιάζει. Για χαρακτήρα λέμε τώρα έτσι. Κάποια από τι τραγουδίστρε, α πούμε, πλησιάζει με σένα σαν χαρακτήρα για είναι άλλο πράγμα. Ε, δεν μιλούσα και τότε πολύ εγώ. Δεν. Δεν, μι... δεν μιλούσα και πει... τότε. <laughs> <laughs> ήμουν πιο τρομοκρατημένο. Είναι πιο τσαούσε αυτέ ναι, που έχουμε. Πιο, πιο δουλεμένε. Πιο δουλεμένε, ναι. Δείχνουν, ναι. α πούμε, Ναι, μια, γιατί εσείς, ναι, 16 ετών, ήσουν πολύ μικρό. Ναι, ναι. Μου άρεσε που η Άννα η Μάσχα που κάνει τη Διαμάντο. Ναι, α, κακριτική. είπε ότι για να υποδηθώ το ρόλο. Δεν είχα πάει ποτέ ούτε σε μπουζούκια, ούτε είχα ιδέα από λαϊκό τραγούδι. Συγχαρητήρια. Μελέτησα. Μπράβο. Κατερίνα Στανίση. Τι λε. Έλα, βρε. Είναι συγκινητικό. Σορτίζομαι. Ναι. Oh. Τι λέει. Η Διαμάντο. Η... Ναι. Ναι. η οποία είναι καταπληκτική. Γιατί Ποια... είδε τι δυσκολίε τώρα. Είχε το παιδί τη, ναι. ας α πούμε, και έπρεπε να βάλω ένα άλλο κάμπατο και να κάνει το παικί σε πολλά. Τι να κάνει. Αλλά η δουλειά αυτή όμω σε σκληραίνει κιόλα. Γιατί αλλιώ ναι. όταν υποκύπτει συνέχεια. Σου δίνει και μια άλλο, ξέρω, και πα και πιο κάτω. Δεν γίνεται. Να Σε σκυρένει έτσι κι αλλιώ. Οικοσομασιόν που ναι. λέμε η νύχτα. Μα η, α, γενικά, η αγριότητα τη νύχτα όταν η, η, λέμε. Συγγνώμη, ναι, η η γενικότερα. Και υπήρχε αυτή μια μαγική σκηνή την ώρα που η κόρα η Καρβούνη εισβάλλει στο σπίτι τη ε, ξαφνικά. Γιατί έχει προκύψει. Καλά, ε, που είναι, φυλακίστηκε δεκατό. ο Μπισμπίκη. Και ξαφνικά βλέπει το παιδί που είναι με ειδικές ανάγκες. Είναι ναι, πολύ αντριχιάζο. Ναι. Δηλαδή μου κάνει λίγο μία ε, τροάδες. Μου κάνει τραγωδία στην Επίδαυρο. Ναι, Δύο ναι, συγκλονιστικές ωραία. κυρίες. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί όλοι στον Α και στην ε, παραγωγή. Και για το βιβλίο μου το λέω. Με συγκίνηση που ε, η επιλογή αυτή, ότι ήταν θαυμάσια η επιλογή των Μου λέει εργειών. από κάτω, χασάπης μου. Μου λέει που θα παίξεις λέει. Λέω γιατί, αβέρτα ακούω μυστική μου έρωτα, μυστική μου έρωτα. Ποιο <laughs> ακούει Λέω σύνιο. να σου πω μπουζούκια χωρί μυστική μου έρωτα, δεν <laughs> υπάρχει. μου λίγο πώ. Πολλέ Πώς... φορέ ναι, λέω ναι. όπω σήμερα είμαι βραχνή, τι θα κάνω mm. και τα λοιπά. Και μου λέει ένα προσοξή, Ποιο ήταν ο προσοξή, μου? μου λέει στα νύχια χωρί γκρέζι, υπάρχει. Ναι, <laughs> 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 και μια φορά μου είπε και ένα γιατρό. Λέω γιατρέ, άσε, λέω. Μου λέει, κοίταξε, το χαρέζει η βραχτάλα. Υποδηλώνει εμπειρία, πείρα. Λέω, τι εννοεί. Αυτό θα πει ότι πολλά χρόνια και ξέρει και τα λε. Μα και εγωιτεία. Αν σου βγάζαμε το γκρέζι, δεν θα, δεν θα σου νυστανήσει. Λε. Και να και τη φωνάρα, τη α, μεγαλύτερη φωνάρα. Α, α. Αυτό είναι το ήρθο σε σένα. Το ίδιο. Έχει μια αισθαντικότητα, μια. Δεν μπορώ να πω τη λέξη. Μαγιά που λένε. Είναι πιο ερωτικό Μα... ακόμα, ναι. Που, που ξεσηκώνει. Το το Δεν... αν και εδώ πέρα λέμε τα πάντα. Α. Να σου πω κάτι. Πε μου πόσοι. Α... Ε. 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 Αυτό που τελειώνει το λάθο. Λα... Καύλα. Να. Ναι. Ε, λοιπόν. Ε, Πε μου πόσοι άνθρωποι πιστεύεις ότι Κυλήστηκαν στα πατώματα όταν άκουγαν τον Ισπανικό μου πήγα. Ναι, ναι. Τότε αρχές αρχέ, καλά λακωνίας ήταν ένα μαγαζί. Τι ωραία Καλοκαίρι έξω ήταν ανοιχτό αυτό. Πω πω όλα άντρες, πω πω πω. Είχα όνομα όμως τότε, με δικαί μου έρωτα, πρώτο δίσκο, δεύτερο θα είχαν. Και μόλι λέω, η αρρώστια που δεν γίνεται καλά. Μπαίνει ο άλλος με το φορτηγό. Όχι πες το. Λέω τι γίνεται. Το είχε πει στον επιχειρηματία. Μόλι πήγε αυτό το τραγούδι, κάνε μου σινιάλο. Και μπαίνει με το φορτηγό μέσα στο μάγκαζι. Μπήκε μέσα. <laughs> Είδε. <laughs> Τα περιγράφω. Καλή ξέρει τι Και μετά από χρόνια, 20 ξέρω εγώ, πήγα που είχα πάει σε ένα μέρο πάλι νησί. Μου λέει, Με θυμάσαι, λέω όχι. Μου λέει, Εγώ είμαι που μπήκα με το φορτηγό. <laughs> <laughs> λέω, Εδώ θα κάνει καμιά κόμψα. Όχι, εντάξει. Μα έκλεψε ο Βούλγαρη και εγώ το περιγράφω αυτό που είχε μπει ένα φορτηγό μέσα που είχε κατεδαφιστεί όλο το, το ήχημα. Ναι. Mm. Αφού ο κόσμο έκανε έτσι. Ε, Μόλι άκουσα το μυστική μου έρωτα. Ε. Έλεγα να τραγουδήσω να βγάλω το πρόγραμμα και να φύγω γιατί ήταν όλο άντρα και λέω τώρα αυτή, ποιο ξέρει, ότι. Α πούμε. Σκέψω τι φαντασιώσει ότι οι άντρε για σένα, για το, με το, με τα τραγούδια, με σένα, με την ίδια. Πολλά Θυμάμαι ότι πολλά Έχει τέτοια. Πολλά Yeah. Containers. Τι να σου πω, τι να σου πω. Έχω δει πολλά καλά. Καλά τα πιάτα, άστα. Σαμπάνι σφαντάζομαι και βότι, ε. λέγανε πολλές φορές, καλά δεν Λέω, τι να κάνω έτσι, αφού άμα είναι αυτή ε, έχω εξοικειωθεί, ξέρω και φεύγω. Μπουκάλια, αυτά τα χάλια, τα μπουκάλια. Α, τα ε, και πολλέ φορέ το γύρω-γύρω που ανάβανε φωτιά με, το ίδιο. Αχ, άσα πάει. Τέτοια βέβαια. Έχουν καηγούνε. Ναι. Γραμμάτε που κάμισα. Κάνουμε ωραία γλέντια, Στο... ρε παιδί μου, οι Άρα δεν έχει... σου πω, έχουμε πάθο. Αγαπάμε, αγαπάμε δυνατά. Μισούμε δυνατά. Εννοείται και είχε δίκιο ο Ζουράρη που σε είπε η αίρια τη πίστα. Νομίζω ότι ήταν, είναι ένα τίτλο που, που πολύ. ανοίξει εσένα μόνο. Α, παιδιά, ναι. Αρθάνο. Mm. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Γιατί κατηγορείς κατηγορήσει, ναι. Του συναδέλφου μου, ο καθένα δουλεύει με τον τρόπο ναι. το δικό του, mm -hmm. ξέρει. Αλλά αυτά που έτσι εγώ στην νύχτα, επειδή σου λέω δεν υπήρχαν άλλε επιλογέ και αυτά τα μαγαζιά που σου είπα ότι με μόρφωσα, δεν την ξέρει κανεί. Πώ την ξέρω εγώ. Πήγα Άρα... Σχολείο, σου λέω. Δηλαδή πήρα. Πώ να πω. Το απολυτήριο που παίρνουν το. Τι απολυτήριο, μεταπτυχιακό είναι Α, αυτό. Έπρεπε να γίνει παιδιά μου. Εννοείται. Ψυχοθεραπεύτρια. Το πιστεύει. τραγουδίστρια. Προ... Από αυτά που έχω ακούσει. Έχω ένα φίλο συγγραφέα που ο γιο του είναι μουσικό που κάνει καριέρα στο Παρίσι. Ε. Ο, ο συγγραφέα λέγεται Πανηγιώτη Μέντη. Και ο γιο του, ε, Αλέξανδρο. Ο οποίο έχει μία φίλη η οποία κοινωνιολόγο mm -hmm. στο μεταπτυχιακό τη. Τι έκανε, λε πήρε το αυτοί νυχταμένη. Α, και έκανε μεταπτυχιακό. Ακού. Δηλαδή, για σκέψου, κάποτε το έλεγα ότι το αυτή νυχταμένη και αυτά που περάσαμε όλοι εμεί θα γίνουν αντικείμενο έρευνα. Και οι φοιτητέ θα σκύβουν με βλάβια. Έγινε τώρα αυτό. Κοίταξε. Και είμαι πολύ ναι, συγκινημένο γι' αυτό. αυτά. Ναι. Δεν είναι ότι εντάξει, συνέβαιναν κάποια πράγματα, κάποια έπαιρναν παραπάνω, έκαναν κάποιε φασαρίε κτλ. Αλλά ερχόντουσαν και άνθρωποι που έλεγα να περάσω την ώρα μου, να τη σκοτώσω την ώρα μου, μόνοι τους, καθόταν ένα... σε μακριά σε ένα τραπεζάκι, έπειρα ένα ποτήρι, έ, πήγαινα κι εγώ χωρίς να με φωνάξουν, μας περιπτώσει, έλεγε, ήθελε να πει τα βασανά του, τη στεραχώρια του, το προβλημά του. Και λίγο ψυχολόγηση εσείς οι γυναίκες. και έχεις ακούσει, πες τα μου αυτά, ναι, ναι. Ε, ναι. ναι. Πολλά έχω ακούσει τέτοια. Τα βασανά ναι. Και μέσα από αυτούς, από τις ιστορίες που μου λέγανε, ε, Μόλι χτυπούσε το μπουζού και σηκωνόμουν να τραγουδούσα, ξαναπήγαινα πάλι. Λοιπόν, ε, μας μα κερνούσε φυσικά. Mm -hmm. Έτσι. Καταλάβαινα και εμένα γιατί κάθομαι εγώ εκεί που αυτό το ποτήρι δεν θέλω να το πιω, αλλά αναγκάζομαι. Δηλαδή, τέτοιοι άνθρωποι, σοβιστικέ ε, πολύ ραντεβασμένοι άνθρωποι. Υπέροχοι. Πε στα μπουζούκια, πέρασαν και τέτοιοι άνθρωποι, πολλοί και πολλοί τη νύχτασαν. Δεν έχουν περάσει. Γυναίκε και τέτοια. Σωστό, Όχι. Σωστό. σωστό. Ναι. Και γράμματι. άνθρωποι πολλοί. Εμένα με αγαπάνε όλοι αυτοί. Ναι. Πολύ. Δεν ξέρω τι. Και τι λαϊκή υπερλάω. ωραία όμω. Δεν είναι μόνο για γράμματι. Όχι. Ναι, 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 ναι. Κάποιο μπορεί να πει: ε, τώρα εντάξει, ξέρω εγώ. Α πούμε το τραγούδι και τι. Ε, άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων. πώ με αγαπάνε. Ναι. Βεβαίως, πολύ. Ναι. η φορέ για σένα. Εγώ πιστεύω, Είσαι μια γυναίκα που έχει ζήσει μια ζωή ε, συγκλονιστική, μια ζωή που δεν θα ζήσει ποτέ, μια δικηγόρος, μια γιατρός, μια υπάλληλο. Εντάξει, σου είναι άλλη ζωή. Πιστεύω Αφένας... ήταν, ήταν, όχι, μια ζωή σαν μυθιστόρημα. Μια ζωή που μόνο στη λογοτεχνία διαβάζω. Αφού μου λένε πολλέ mm. φορέ ψάχνω μου, γιατί δεν γράφετε ένα τραγούδι. Ένα βιβλίο. Λέω τώρα βιβλίο για να γράψω. Κάποιοι πρέπει να μετακομίσουν από την Ελλάδα μετά. Αχ, εννοείται. Θέλει μα μερικού θα μετακομίσουν. Γιατί όταν γράφει, δεν λε: Α, ναι. όλα υπέρεμουν, εγώ ήμουν, εγώ έκανα, εγώ ήμουν. Δεν έχει ενδιαφέρον, έχει οπίση αυτό. Δεν ναι. μου αρέσει αυτό, ναι. ακριβώ. Ναι. Θα πρέπει να γράψω, να αναφερθούν πράγματα, τα οποία είναι αλήθειε κτλ. Πέρα από αυτό, επειδή είμαι πολύ με τη θρησκεία, πολύ, mm -hmm. πάντα πίστευα, αλλά τώρα. Επειδή είμαι και μόνη, πιο πολύ αφοσιώνομαι και τα λοιπά, λέω θα ρωτήσω τον παπά Πνεύμα να πιστεύω, μου πει ναι. <laughs> ναι. αν μπορώ να το κάνω. Mm -hmm. Θα δω. Άλλωστε και σε τι θα ξυπηρετήσει. Ανάλογα, άμα σε αρέσει το βγάζει, δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Ή είναι τσαμπακόπος. Καλά, το συζητάμε. Φέρει ναι. λέει ναι. ένα mm -hmm. χρόνο. Ποιο χρόνο θέλει. Όλα εδώ μέσα είναι. Εννοείται. Εννοείται. Mm. Μέσα εδώ είναι. Mm -hmm. Έτσι όπω κάνουμε συζήτηση, μπορεί να γραφτεί βιβλίο. Σωστό. Όχι Αυτά βέβαια σε μια μέσα. ώρα, ναι, ναι, ναι. αλλά... Mm -hmm. ναι. Όχι βέβαια πόσους κομμένους είχα. Είχα. Σαν κοπέλα είχα και εγώ. Πολλού. Να <laughs> <Θα> σου πω <laughs> ένα <laughs> πράγμα <laughs> που θα πιστέψεις. Ναι. Θα το θέλω να το πιστέψεις. Εγώ πήγα στα Μπουζούκια τότε και ήμουν ένα κορίτσι. Κορίτσι, κορίτσι όμω. Αργότερα, στο 18-19, το ναι. γνώρισα νό, κάποιον, ας πούμε. Αλλά... Ακρατήθηκε έτσι, έτσι, ναι, ναι, μπράβο. Έτσι ήμουν. Ναι. Ναι, ναι. Μας θυμάμαι εγώ στο, στο Μοσυνιέρα. Ήσουν από mm. τα πιο σέμνα και αθώα mm. πλάσματα. Είχε μια μηχανία στο βλέμμα. Ε, μιλούσαμε, δεν ήμασταν ιδιαίτερα φίλοι, αλλά θυμάμαι mm. βέβαια τη φωνή σου τότε. Παρόλο που δεν είχε βγάλει δύσκολα. Πήγα στην Λάρισα για πρώτη φορά. Με έστειλε ο Νίκολ mm. Πήγα και το βρήκα. Εγώ μου έδισε μια κάρτα εκεί στη Γερμανία. Την έβαζα κάτω από το μαξιλάρι. Ναι, την έχανα, την έψαχνα. Πήγα και το βρίσκω 3η Σεπτεμβρίου. Ναι. Πώ λέγεται. Κάπου εκεί δεν θυμάμαι και όλα, ναι, ναι. ναι. Ναι, ναι, ναι. 3 Σεπτεμβρίου, ναι. Ναι. Σε, Πήγα σε και μια κάρτα. Και μου έδωσε ναι. μια Γερμανίδα που τα είχε με το σερβιτόρο, στο Μαξίμ, κοπέρα. Μου έδωσε ένα παντελόνι καπάνα τότε, κάτι ζωστήρε, κάτι αυτά. Δίνομαι και εγώ πάω και το βρίσκω. Κάτι τα τακούνια. Ναι, βέβαια. Μου τα έχει δώσει η κοπέλα αυτή, πηγαίνω και εγώ, αγκαλεί φιλιά, εκείνο το γραφείο, το τι κάπρα είχε. Μαγαζάτορε, τραγουδιστέ, μουσική, γντέγκα. Α, μου λέει τώρα θα σου βρω δουλειά αμέσω. Πήρε, τελάρισε το γύροκι. Σου στέλνω μία έτσι 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 έτσι, είναι, έτσι έτσι έτσι. Χαμόσυγμοι, το ξέρουμε. Έτσι έτσι, έτσι, έτσι. τότε εγώ. Με μια βαλίτσα ήρθαμε από τη Γερμανία εγώ και η μάνα μου. Δεν είχαμε μία. Μου δίνει και προκαταβολή. 150 δραχμέ. τα δίνω στη μάνα μου. Και τι παίρνω μαζί μου. Ένα κουτί τσιγάρα που κάπνισα και ένα κουτάκι ε, μπισκότα. Έλα ρε. Ε, δεν είχα. Κοιτάω στη στιγμό μου για να βρει σπίτι. Ναι, ναι, καλά έκανε. Ναι. Τα αδέρφια μου, ναι. πάντα δεμένη με την οικογένεια σου. Ναι. Συχνάμε, ναι. Πάντα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και πάω στη Λάρισα. Κακοτυμένο όμως. Δεν, είχα... Δεν ήμουν η αρτίστα του αέρα. Με, τα... με τι και με αυτά. Ναι, ναι. Δεν είχα τέτοιο. Δεν είχα. Mm. Τέλο πάντων, είχα ένα ρουχαλάκι εκεί, το πήρα μαζί μου. Με είδε αυτό σαν να μην του πολύ, ξέρεις, το μάτι. Σου λέει παρά είναι σε μνή για την ήθε αυτή. Ήρθε το Μπουζούκι. Mm. Μου λέει το Μπουζούκι είναι εδώ, αλλά καλώς πρόβαμε σήμερα ήταν. Ε. Μόλις με άκουσε ο άνθρωπο άλλαξε. Να, αμά λέω. Μπορεί να και για ψώνιο στην αρχή. Ναι, γιατί είχαμε πολλά ψώνια τότε. Ναι. ναι. Όχι, ήμουν. Λέω, το τώρα, σεμνό, ναι, ναι, ναι. Τι ναι. να. Έτσι, όπω την τραγουδίστρια είναι αυτή. Τι να πει. Είχαν άλλη εικόνα τότε. Ναι. Μόλι mm. παίρνω το μικρόφωνο και έλεγα να τραγουδίστρια. Μα πάλι μαυράκι, τα Ναι. Άλλαξε ο άνθρωπο, ήρθε. Καθίστε εδώ, κάτσε εκεί, κάνε γάλε αυτό, εκείνο. Τι να σου πω. Άμα δεν ξέρει τον άνθρωπο, ποτέ δεν θα μιλάς. Εννοείται. Έτσι είναι. Ναι. Είναι ναι. Είσαι υπέροχη όμω. Ναι. Η πίστα mm -hmm. έχει κάτι μοναδικό, μαγικό. Είσαι στην πίστα και μπαίνει ο άλλο που τον εγουστάρει και φλερτάρεται. Mm -hmm. Τρελαίνεσαι και λε θα ρίχνει και τραγουδά για αυτόν και τη στιγμή. Δεν σε νοιάζει που κοιτάζω. Αυτόν, ποιο κοιτάει, τι κάνει. Τι να σου πω. Αυτό είναι το φλερ το οποίο λείπει τώρα. Εντελώ. Λείπει. Ναι. Τα έζησα αυτά Κατερίνα. Τα έζησα, ναι, τα έζησα πολύ. Μπορεί άλλε φορέ να ήταν μόνο φλερτ μέχ mm -hmm. μέχρι εκεί, έτσι. Mm -hmm. Αλλά. Όχι, μιλάμε αυτό, για μεγάλη αγάπη τώρα, ναι. για μεγάλη καψούρα. Σε γεμίζει ρε παιδί μου, τι να σου πω. Ή λέει. Στρώστε την πίστευα όλη μέρα. Σαμπάινες, το στο όνομά της. Κάπα, σίγμα, ντίγκα. Αυτό πια, πια, θα, θα, θα να το ζήσει. Να, ε, αυτά είναι, αυτό είναι που σου λέω για μύθι ιστορήμα. Τραγουδάς και πίσω οι σερβιτόροι μάζουν κοιμώτια σαμπάνιας, κοιμώτια. Εγώ δεν ξέρω, γυρίζω και βλέπω έναν τύπο. τι έγινε. Πολλά τέτοια, πολλά. Αυτά είναι τα ωραία όμως, έτσι. Mm. Πε μου κάτι που έκανε εσύ για μια καψούρα μεγάλη. Μια τρέλα, ρε παιδί μου. Πήρε το αεροπλάνο και πήγε στην Αμερική, δεν ξέρω, λέω. Ό, τέτοια δεν έκανα γιατί δεν μπορούσα να κάνω. Πάρα πολλά ήταν η δουλειά μου, δεν μπορούσα να mm την -hmm. αφήσω. Αλλά... Κάτι που θυμάσαι, Δεν δε μπορώ να πω ότι. Yeah. Πέρασαν κάποιοι άνθρωποι τη ζωή μου, αλλά δεν μπορεί να πει ότι όλου του έχει αγαπήσει με τον ίδιο τρόπο. Άλλο ήταν προσωρινό, επιδερμικό. Άλλο ήταν στην ψυχή. Δεν κοιμόμουν, για να μην φύγει το όνειρο από μέσα μου. Από την πολύ αγάπη, πώ να πω. Mm -hmm. Δεν νόμουνα με του ανθρώπου. Ήθελα έναν άνθρωπο, μάλλον έψαχνα έναν άνθρωπο να με αγαπήσει πραγματικά. Γιατί τα περισσότερα, ξέρει, επίμερα και τα λοιπά, δεν ηταν mm -hmm. το τόσο, σοβαρό. Πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι ήρθαν και γι' αυτό, αλλά δεν έμεινα. Δεν... Υπήρχαν πολλά εμπόδια. Νομίζω Δυστυχώ τελειώσαμε εδώ με την Κατερίνα <ΣΣ> τη στ Στανήση. Εμεί θα συνεχίσουμε μετά να πούμε διάφορα προσωπικά τη, ε, τα οποία δεν γίνεται να τα βγάλουμε στη φόρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι η ζωή σα να είναι μια Ανατολή, ένα χαμόγελο τη Άνοιξη. Η Μωθάνο Αλεξανδρή ήταν η Κατερίνα Στανήση, σύμφωνα με τον Στέλιο Κατσατζίδη, μία από τι μεγαλύτερε λαϊκέ τραγουδίστριε. Γεια σα. Pod.gr Το καλό να ακούγεται.